Ήρθαμε σήμερα εδώ με τον Βασίλη Σπυρόπουλο, που είναι κοινωνικός σύμβουλος φιλιατρών, για να υποβάλουμε συμπληρωματική καταγγελία από τις 4 Οκτώβου καταγγελία μας. Αφορά τον ίδιο χώρο, δηλαδή το αγροτήπιο φιλιατρών, στο οποίο τις τελευταίες 3 ημέρες έχει πέσει την αντίληψή μας και το διαπιστώσαμε και επ' αυτοφόρο που λέμε στα πράσα που λέει ο λαός. Πιάσαμε στα πράσα δημοτικά μηχανήματα και φορτηγά να εναποθέτουν και να φορτώνουν σύμμικτα απορρίμματα σε ένα χώρο κατοικήσιμο, σε ένα χώρο δίπλα σε σχολεία, δίπλα σε κατοικίες, δίπλα σε αστικούς χώρους και σε συνεργεία. Η κατάσταση είναι μια υγειονομική βόμβα. Πέρα ότι είναι εντελώς παράνομη όλη αυτή η διαδικασία, τόσο της απόρριψης των σκουπιδιών και η μεταφορά των κύμα απορριμμάτων με ανοιχτά φορτηγά, έστω και αν τα σκεπάζουν με χώμα σαν την γάτα, είναι εντελώς παράνομη διαδικασία. Αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί ενέχουν κίνδυνο υγειονομική, περιβαλλοντική και επίσης, λυπάμαι που θα το πω, θα δώσω και μια άλλη παράμετρο, ξεχνάνε και την ιστορικότητα του χώρου. Η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι ξεχνάει τι ήταν το αγροκήπιο. Το αγροκήπιο ήταν ένα ερευνητικό κέντρο από τις αρχές του αιώνα και λίγο πιο πίσω, από τον 19ο αιώνα, της Σταφίδας. Εκεί ανακαλύφθηκαν υποκείμενα ανθεκτικά στη φυλοξήρα και όχι μόνο. Και βραβευμένα για τα προϊόντα τους από τις διεθνείς εκθέσεις και της Θεσσαλονίκης ακόμα. Υπάρχουν τα βραβεία αυτά, έχουν διασωθεί. Οπότε η υποβάθμιση όλη αυτή και η απαξίωση του χώρου είναι ένα ανοσιούργημα. Και σήμερα, μετά τις θεσμινές καταγγελίες, με τα ίδια μέσα, φορτηγά και με τους ίδιους υπαλλήλους, φορτηγά και τσάπες, κάναν ακριβώς το ίδιο πράγμα την ίδια πάνω κάτω ώρα. Λοιπόν, τα καρδιατρά πιστά στα όσα λένε, δηλαδή ότι θα μείνουν πάντα τη γλώσσα της αλήθειας, τη γλώσσα της ειλικρίνειας, συνεχίζουν στη συνέχεια της καταγγελίας που έκαναν τις 4 Αυγούστου, συνέχισαν και σήμερα άλλη μια συμπληρωματική καταγγελία για τις παραβατικές και παράνομες πολιτικές πρακτικές που δίνουν ειλικρίνειας στους βάρους της πόλης των Βουλιακών. Υποβαθμίζουν τις γειτονίες μας, υποβαθμίζουν τις συνοικίες μας, υποβαθμίζουν την πόλη μας. Βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές μας. Η Ελλάδα καίγεται και εκεί ο χώρος είναι ένα έφευκτο υλικό. Λοιπόν, εμείς δεν θα σταματήσουμε, θα αναδεικνύουμε τα προβλήματα, θα προτείνουμε λύσεις και θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να τιμωρηθούν. Οι θεμητές πράξεις χειροκροτούνται, οι αθέμητες τιμωρούνται. Θα φτάσουμε και σε μηνύσεις. Η παραβατικότητα είναι πρόβλημα. Έχουμε όμως τονίσει και θα τονίζουμε συνέχεια έως δικαιωθούμε ότι η ατιμωρησία είναι πρόβλημα της νιωτήσης. Εάν δεν τιμωρηθούν θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ατράπητες. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ηγεμόνες. Εμείς δεν θα τους επιτρέψουμε.